Μπράβο ρε παιδιά, αυτή είναι η Αλκατράς, μπράβο, μπράβο. Να σας πω κάτι, παιδιά, άκου, καμία ανατροπή, τίποτα. Τα νέα όπως πάντα είναι ευχάριστα, είναι χαρούμενα, είναι υπέροχα. Αρχικά ξεκινάω με το πιο ευχάριστο νέο όλου του κόσμου, παιδιά. Τέλος όλα τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Στη Νέα Υόρκη. Ναι, όχι, χαμός βέβαια, ναι, μέσα, έξω, πέρα, δόθε, πάνε αυτοί ο μπράβος, όπου θέλουν, πάνε χωρίς μάσκες, επαναλαμβάνω, χωρίς μάσκες. Κάνανε και ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι εκεί πέρα στο Manhattan, this is Manhattan, ανάψαν βεγγαλικά, εμάς δυστυχώς μας τελείωσαν, τα κάψαμε όλα στην υποδοχή του James και του Τριαντάφυλλου, ναι, εντάξει παιδιά, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, εντάξει, τα πάει καλά. Σαν χώρα πάντως έχουμε προτεραιότητες, μέτρα επίσης έχουμε ακόμα, ναι, βέβαια. Όχι όσα είχαμε, σημασία γι' αυτό. Θα γίνει άρση, βέβαια, ναι, σε πολύ σημαντικές δραστηριότητες. Όπως μασάζ, χαμάμ και λούνα πάρκ. Είχα κατάθλιψη και μελαγχολία και ζούσα μόνιμα στην αγωνία. Είχαν κλειδώσει το μέσα για ένα χρόνο, μα να που τώρα θα μπορώ να χαλαρώνω. Τώρα που θα ανοίξουν πάλι πρέπει να χαρώ. Ένα μου ζητάνε μόνο να εμβολιαστώ. Κάνω χαμάμ, χαμάμ ευτυχισμένος, αρκεί να είμαι κλασικά μαρκουτσωμένος. Κάνω χαμάμ, μασάζ και έχω προνόμιο. Ταινία βλέπω άμα κάνω το εμβόλιο. Κάνω χαμάμ, χαμάμ ευτυχισμένος, αρκεί να είμαι κλασικά μαρκουτσωμένος. Κάνω χαμάμ, μασάζ και έχω προνόμιο. Ταινία βλέπω άμα κάνω το εμβόλιο. Κάνω χαμάμ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ναι, είναι το πρώτο από τα προνόμια των εμβολιασμένων. Ναι, το σινεμά. Βέβαια, ναι. Έχω μεγάλη χαρά, δεν φαίνεται. Αρχίζει σιγά σιγά όλη αυτή η ωραία διαδικασία διαχωρισμού εμβολιασμένος. Πολύ πάμε, πολύ καλά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι ο ενθουσιασμός που αγγίζει πια σιγά σιγά τα νεύρα, οπότε δεν θα ασχοληθώ. Θα πω ότι από 1η Ιουλίου μάλλον θα ανοίξουν οι κλειστοί κινηματογράφοι. Γιατί ανοίγουν οι καλοκαιρινά οι κλειστοί? Εν πάση περιπτώσει, αύριο θα συγχωρευτούμε και για τα χαμάμια και τα λοιπά που είναι πολύ σημαντικό. Το μασάζ με τη μάσκα λίγο θέλω να το πω, το έχουν στο μυαλό τη. Δηλαδή βάζουμε που βάζουμε δηλαδή το κεφάλι μέσα στην τρύπα. Θα είμαστε μακουτσωμένοι, τι να πω. Μιλάμε τώρα για την απόλυτη χαλάρωση, παιδιά. Αυτά τώρα που λες με τα μέτρα πάνω κάτω. Αν και να σου πω και κάτι, τι σε νοιάζει τώρα, μεταξύ μας είμαστε. Εδώ χθες το βράδυ στο Καλή Μάρμαρο είχε Dior, παιδιά. Εντάξει, αρχικά μιλάμε για μια περηφάνεια. Συγγνώμη, ρε, είναι λίγο. Τόσοι καλεσμένοι, τόσοι Λάκης Γαβαλάς, Αναβίση, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Μόδας η Βίκη Καγιά, όλοι, παιδιά, Γιάννα Αγγελοπούλου, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Υπουργός Πολιτισμού, η στέκα της Υπουργού Πολιτισμού, η Μαρέβα η Μητσοτάκη, η Πέρκοψη, η Κατρίν Ντενεύ, absolutely freaking lutely amazing. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν πολύ σημαντικό στέλνο. Στο τέλος κλείσανε και με πυροτεχνήματα. Είχαν μείνει τελικά 2-3 και από τη Ρόδο τότε με τον καφετζή. Δόξα τω Θεώ. Θα ήταν και μια ντροπή τώρα να έρθει ολόκληρος Dior, ας πούμε, εδώ πέρα και να του πεις δεν έχω στρακαστρούκες, μου τελειώσανε και το Survivor. Κρίμα, δεν πειράζει. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ. Προχωράμε, εξελισσόμαστε, παιδιά. Από εδώ και πέρα θα μπορούμε, άκου τι ωραίο που στο έχω. Τώρα μιλάμε για high-tech. Θα κλείνουμε τη θέση μας στο λεωφορείο, άκουτο. Με application. Φυσικά, smart bus λέγεται. Φυσικά, δοκιμάζεται ήδη στο Χαϊδάρι. Πολύ ωραία. Ούτε περίμενε. Ούτε δεν χωράς. Ούτε ο σφινός εκεί πέρα δίπλα στην πόρτα. Τέλειο. Άρα, για προνόμιο των εμβολιασμένων το βλέπω. Οι υπόλοιποι με τα πόδια. Δεν το θέλω το κοράκι. Δεν το θέλω το μαυροκόρακα. Έλα να ακούσεις αυτά που έχω να σου πω, τι Νικόλα. Τι να μας πεις και εσύ, πουλί. Κοίτα, ναι, τι γίνεται εδώ, Νικόλα. Πού κοίτα, είναι το εδώ. Α, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο, η Έλενα Τσακρινού
στα billboards in Times Square. Δεν κατάλαβε τι είπε. Έλα βρε παιδάκι μου, στη Times Square. Εκεί μου είχαν πει και εμένα. Στα billboards. Ναι, ναι. Να πας. Στην πλατεία Κάνιγκος. Αλλά δεν προλάβαινα το photoshooting. Oh my God. Και στο Dior χτες, γι' αυτό δεν πήγα, γιατί είχα προετοιμασία. Τι προετοίμαζες? Έχει τα γενέθλια ο καλός μου σήμερα. Ποιος? Ποιος από όλους? Ναι. Ωραία σπρώμαυρη, αιωνία. Πολύ ωραία. Χθες ήτανε! Τι έγινε? Τι λες τώρα? Τι λες? Δεν παίζει αυτό. Χθες λέει ήταν. Τι λες? No fucking way! Άμα είναι no fucking way. What the fuck, man? I don't know. Τι έγινε, γιατί... Πάρα πολλά νέα μας είπε το κοράκι. Για την Έλληνα Τζαγρινού, μπράβο, μπράβο. Είναι σαν να έχουμε αγοράσει σαν Ελλάδα αυτή την πλευρά και στέλνει πολύ ωραίο. Μία η Τζαγρινού, μία η Ελένη, τατάν, η Ελένη Φουρέιρα. Άνοιξε το δρόμο, παιδιά, η Ελένη. Λίγο Dior, λίγο Αντωνάκης ο Μπαντέρας που είναι στον 22. Πιτσέ, από εδώ το φέρνουμε, από εκεί το πάμε, θα μας μάθουν στα εξωτερικά. Δεν θα αργήσει η στιγμή, Στέλιο, αυτό φοβούμε. Που όλοι οι φίλοι σου τραγουδάει, σπάω το ρολόγια, για σένα σπάω και τις ώρες. Ελπίζω να έχει κατοικηθεί κάποιος πλανήτης μέχρι τότε, να υπάρχει μια διέξοδος. Τώρα για τη Βάνια δεν ξέρω τι να πω, στο παραδεχτούμε, την ξέρουμε καιρό την κοπέλα, έχει κουραστεί. Δεν μπορεί, είναι κάπως. Τώρα δεν βρίσκω και τη λέξη ακριβώς. Είναι ρε παιδί μου, σαν να λέμε ότι αυτή είναι. Τι είναι? Καμένη. Μπράβο αυτό, μπράβο, τι ωραίο. Ποιος το έχει ποστάρει? Η Νικολέτα. Η πρώην Βασιλακού. Η Γιώνο Λουλού διασμένη, που τα μάδισε όλα και σηκώθηκε και έφυγε. Τι λέει, λέει. Αυτή είμαι με λίγα λόγια. Μπράβο, Στέλιο, μπράβο. Είναι πολύ καλό να ξέρεις 5 πράγματα για τον εαυτό σου. Βοηθάει. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος είναι εδώ? Incognito. Ο Michael Jackson ζει. Ποιος είναι? Ποιο... κάποιο pop idol. Αμάν. Συγγνώμη, η Καρολίνα είναι. Η Ζακλίν Καλίφα. Τατάν, γύρισε η κοπέλα, ρε. Πού να καταλάβω, μωρέ, και με τη μάσκα. Δεν μπορεί, είναι και το ρούχο εντωμεταξύ. Ξέρεις τώρα, τόσο που τους έχουμε δει με τα ίδια, δεν έχεις πια αίσθηση. Νομίζω ότι είναι σαν τα καρτούν που είναι συνέχεια έτσι. Τι να πω, καλώς ήρθες, Ζακλίν, καλώς ήρθες, Καλύβα. Χάρηκα πολύ. Πιστεύεις ότι ο Σάκης μπήκε στο Survivor για να διεκδικήσει ξανά τη Μαριαλένα? Εγώ? Ποιος μίλησε, παιδιά? Τι είναι αυτό? Εμένα ρωτάει. Αν μπήκε να διεκδικήσει τη Μαριαλένα, ναι. Όχι. Δεν ξέρω. Όχι, ναι. Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ο Σάκης μπήκε προετοιμασμένος στο Survivor. Γνώριζε ότι το love story τους πουλάει και ξέρει να χειρίζεται τη Μαριαλένα. Και εγώ είμαι λίγο αυτής της άποψης, αλλά ποιος είναι, παιδιά? Πείτε μου λίγο κάποιος, ποιος είναι? Ποιος... Η Έλληγε Λεβεσάκη, και η οποία μου είπε λοιπόν ότι είχε ένα φλερτ με τον Σάκη τον Κατσούλη ουσιαστικά πριν γνωριστεί με τη Μαριαλένα. Η πρώην του Σάκη. Η πιο... Να σκάσει μεσημεριάτη. Η πιο πρώην. Τη βρήκανε κι αυτοί. Μόνο τους μαθητές δεν έχουν βρει από τα νήπια, ρε παιδιά. Αδιανόητο. Και τι είπε η προ-πρώην, έχει σημασία. Μαριαλένα είναι μια πολύ έξυπνη κοπέλα, αλλά είναι το πιόνι του Σάκη, ο οποίος είναι πολύ χειριστικός άνθρωπος και θεωρώ ότι κάνει τα πάντα για τη δημοσιότητα. Πω! Μέλι στάζει, μέλι, μέλι. Και αυτή η φωνή, αυτή η μυστήρια έτσι χωρίς συνέστημα που είναι του δημοσιογράφου που τα μεταφέρει σαν αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι για την πιο πρώην του Κατσούλη. Τέλεια, μπράβο τους. Αν ο Γιώργος Λιβάνης ζητούσε τη γνώμη σου, θα του έλεγες να περιμένει τη Μαριαλένα? Μα τι ρωτάνε τώρα την κοπέλα, ρε παιδί μου? Τι σχέση έχει τώρα η κοπέλα με τον Λιβάνη? Σιγά μην μιλάνε κιόλα. Με τον Γιώργο Λιβάνη μιλήσαμε και κάποια στιγμή τον ρώτησα. Με τη Μαριαλένα τι γίνεται? Παιδιά, δεν πάμε καλά. Μίλησε η προ-πρώην του Σάκη με το μπρουν της Μαριαλένας που ήταν μέχρι πριν λίγο νυν. Εγώ το πιστεύω. Φοβάμαι λίγο, αλλά θα ρωτήσω τώρα. Ο Λιβάνης τι απάντησε? Δεν μου απάντησε τίποτα. Έσκυψε το κεφάλι του και γέλασε. Μπράβο. Εγώ τρελαθώ. Τρελαίνω αυτή τη στιγμή. Αυτή η παιδιά γιατί μιλάει με το Λιβάνη? Κάπως οικογενειακό το έχουν εκεί πέρα. Τύπου μια παρέα είμαστε όλοι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Η μητέρα της Μαριαλένας δήλωσε πρόσφατα στο OK πως όταν πρώτον μπήκε ο Σάκης στο παιχνίδι, έστειλε ένα μήνυμα στον πατέρα του και του είπε: «Μια φορά την κατέστρεψε, πάει και για δεύτερη». Τώρα είναι η στιγμή που αν θέλει πρέπει να βγει η Ρούλα Βροχοπούλου να κλαίει για το Φραν. Όχι πραγματικά, να γελάτε, αλλά εγώ το νιώθω. Δεν θα αργήσει η συνέντευξη τύπου του περιπτερά της Μαριαλένας, να μου το θυμηθείτε. Όλοι πια έχουν να πούνε κάτι και με απόλυτη σοβαρότητα. Μιλάμε τώρα για διλήμματα ζωής με υπογραφία Τζουν. Να είσαι καλά. Η μαμά της Μαριαλένας, ο μπαμπάς του Σάκη,
Τσάκης να σε βρει και σένα. Ο δεύτερος ξάδερφος από το σόι της μάνας. Έχω τον πρώην, έχω τον ίν. Ο πρώην της πρώην. Δηλαδή πραγματικά. Θα πω και μια ανάσα στείλω. Δεν είναι εύκολο το live. Δεν το πιστεύω αυτό που ζούμε πια. Για το ζευγάρι μας γέλια. Να λένε, ρε Στέλιο, πάω να κάνω μια μπαλάντα ξανά. Όλοι πια θέλουν να μιλήσουνε. Πού πάνε, πες μου, και τους βρίσκουνε. Βρήκε, Θεέ μου, απορώ. Και που το ξέρει τον Λιβανί. Έλα, Στέλιο! Το ρίξε η πρώην πάλι το φαρμακί της. Τα χειρότερα μας είπε για το σακί. Το ρίξε η πρώην πάλι το φαρμακί της. Λέτε να μιλήσει και ο μπατζανάκης της. Μπράβο, τα παιδιά είναι όλη η εκπομπή. Τα παιδιά είναι. Τα παιδιά και το κοράκι. Γιατί μανίτσα μου, γιατί έρχεται ο εφιάλτης κάθε δύο λεπτά. Τελικά ήταν αλήθεια, Νίκο. Εψέχε το γενέθλιά του ο Σανίκος μου. Αγάπη μου, χρόνια πολλά να χαίρεστε τον έρωτά σας. Ω, σταμάτα, ενώ μου είχε πει ότι θα τα περάσουμε μαζί. Κοίτα που ήταν. Πού ήταν. Κοίτα. Αμάνα, αμάνα, αμάνα. Αυτοί έχουν κάνει εγχείρηση, είναι και τρεις μαζί όλη μέρα. Ναι, ναι, το καταλαβαίνεις, ε. Με έχουν βγάλει εκτός παρέας, Νικόλα. Γιατί, όχι. Γιάμι φταίει όλα. Γιάμι, γιάμι, καινούριο τώρα. Τα μέτωπα είναι εκεί. Εντάξει, θα ήταν πια ζήτημα χρόνου. Παιδιά, θα το μάθαινε κάποια στιγμή. Τη Δημάρο Μπάρτζησε. Μπράβο, ρε, γι' αυτό. Μια τη λέει το ένα, μια τη λέει το άλλο. Να σου πω κάτι, θα τη το δώσω τώρα. Όπα, μισό λεπτό. Να. Συγγνώμη, ήρθε εδώ, σαν Νίκο, ήρθε. Πολύ ωραία. Την πήρε αγκαλιά, βγήκατε από το βάν, ζευγαρωμένη σχεδόν. Ντοκουμέντα, ναι. Τι να κάνει τώρα. Όλο με τον Τζέιμς είσαι και την Άμι και τη Γιάμι. Δεν βαρεθήκανε πια, ρε, παιδί μου. Σε τελική, τι λέει. Χρόνια πολλά, Νίκο, γιδόμπαρο. Ορίστε. Θες αυτούς και δεν θες τη δικιά μας. Τι να πω, εντάξει, ναι. Χρόνια, να πω, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Ξέρεις ότι τους αγαπάμε, αλλά και τη Βάνια. Τη συμπονώ γιατί... Πώς ήρθε, ρε Στέλιο, έτσι. Κάτι την έπιασε κι αυτή. Σαν Νίκο όμως φταίς κι εσύ. Ούτης προάλλες στο πλατό. Που ήρθες, την είδες, για αγάπη της είπες. Τώρα το πίστεψε γι' αυτό, έχει λυσάξει δεν μπορώ. Στα story να περνάς καλά, σε βλέπει, σε βλέπει. Ζηλεύει, ζηλεύει, δικό της, δικό της σε θέλει. Χρόνια πολλά, χρόνια σε έψαχνε σαν Νίκο. Άσε την Άμι, Γιάμι λίγο και έλα στη Βάνια ξαναπάρτη αγκαλιά. Χρόνια πολλά. Απ' το σπίτι. Μπάρτζι για τα γενέθλια σου. Είπες πολλά, γι' αυτό ετοιμάσου. Κάτω στην Κορίνθο θα σου έρθει ξαφνικά. Χρόνια πολλά, μπαρτζή για τα γενέθλια σου.
πες πολλά γι' αυτό έτοιμά σου. Κάτω στο Σάββορ θα σου έρθει ξαφνικά. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό, αλλά δεν ήμουν μόνος μου. Και σήμερα είχα την χαρά και την τιμή στα Πλήκτρα να έχω αυτό το γλυκό μικρό αγόρι που το φωνάζαν όλοι ο Αντρίκος μας στην Πάθρα. Έχω τον Κωνσταντίνο μου, τον Στυλοβάτη, που δεν λυπάται τίποτα. Φυσικά πάντα δίπλα μου ο μαέστρος μου, ο Σταύρος, και το σύμπαν για άλλη μία μέρα μας δίνει το Χάρι Πότερ από την Πάθρα. Αυτή τη βελούδινη φωνή, το αηδόνι του σύμπαντος, τον Πέτρο Μιλαρινό. Αυτή είναι η Αλκατράς. Μπράβο ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Πόσο έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 18, σήμερα είναι η κλήρωση. Πού είναι τα ξαδερφάκια μου? Σήμερα έχουμε... Μπράβο, μπράβο. Και σκοτώνονται live. Τι ωραία, μπράβο. Να. Πολύ δυνατή, πολύ καλή. Είδες τι ωραία φρένα έχει αυτό το ηλεκτρικό ποδήλατο από τη House of Wheels. Πες το πειρασμό. Πάρε τηλέφωνο 900-900-4466, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο ή... Χαμού κενό, ονοματεπώνυμο στο 50... Τους φωνάζουν, έλα, έλα. Στο 54, αποκλείεται. 8, 8, 8. Έτοιμοι!